Θα αργήσει από ό,τι φαίνεται η εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων της χώρας, αφού η κυβέρνηση ζητά από τους Δήμους να σηκώσουν τους χάρακες από τους χάρτες και να τις δώσουν τα σχέδια ώστε να τα ολοκληρώσει εκείνη. Από Σεπτέμβριο θα πρέπει να παραδώσουν οι Δήμοι ό,τι έχουν σχεδιάσει μέχρι στιγμής για την κάθε δημοτική ενότητα. Τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα γενικά πολεοδομικά σχέδια γενικότερα στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις, ουσιαστικά δίνεται εντολή να πάυσουν τα γενικά πολεοδομικά σχέδια και να παραδοθούν στο Υπουργείο στην υφιστάμενη κατάσταση που βρίσκονται τώρα, όποια και αν είναι αυτή, ώστε το Υπουργείο να αναλάβει το ίδιο, να διεκπεραιώσει και να προχωρήσει τις μελέτες χωριστά για κάθε δημοτική ενότητα, πρώην δημοτική ενότητα του Δήμου Χανίων. Ο Δήμος Χανίων ζήτησε παράταση 6 μηνών για τη διαδικασία παράδοσης των σχεδίων, ώστε η πολεοδομία να ολοκληρώσει ό,τι μέχρι στιγμής έχει αναλάβει. Έτσι, το Υπουργείο με τη σειρά του δεν θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να καθορίσει τα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Εμείς επιδιώκουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, επειδή ήταν σε ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο. Επιθυμούμε να συνεχίσουμε την ολοκλήρωση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και γι' αυτό καλούμαστε σήμερα να πάρουμε και απόφαση γι' αυτό, ώστε να δοθεί και παράταση στο υφιστάμενο σχέδιο που έχουμε και στο στάδιο που βρισκόμαστε, ώστε να το αποπερατώσουμε, γιατί έτσι θα γίνει και πιο σύντομα και δεν θα καθυστερήσει. Ενώ να το αναλάβει το Υπουργείο, θεωρούμε ότι θα πάρει τουλάχιστον 4 με 5 χρόνια για να προχωρήσει αυτό. Όπως είναι γνωστό, τα σχέδια καθορίζουν τα όρια των οικισμών και της πόλης, καθώς και της χρήσης γης, δηλαδή αν θα είναι γεωργική ή οικοδομήσιμη στις εκτός σχεδίου πόλης εκτάσεις. Προχωράμε λοιπόν τη διαδικασία, ώστε να πετύχουμε σε 1,5 με 2 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Και με βάση αυτό να μπορέσουμε και επεκτάσεις να κάνουμε στους οικισμούς με βάση και τις προτάσεις των μελετητών και να καθοριστούν οι χρήσεις και εν τη συνεχεία να γίνουν και όροι δόμησης, να εκδοθούν όροι δόμησης για κάθε οικισμό, ώστε δηλαδή να μπορούν να πολεοδομηθούν οι οικισμοί, κάτι που δεν γίνεται σε κανένα οικισμό σε όλο τον νομό, μόνο σε ελάχιστους. Από τους 500 οικισμούς, φανταστείτε ότι ενδεχομένως 4 ή 5 μπορούν να πολεοδομηθούν οι οικισμοί.